Απίστευτη ιστορία, πολύ δυσάρεστη ιστορία. Χθες το βράδυ, λοιπόν, ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι συγκεκριμένα, ένας άντρας, ο οποίος είναι αστυνομικός στο επάγγελμα. Υπαστυνόμος. Υπαστυνόμος συγκεκριμένα, δεν ήταν σε υπηρεσία, δηλαδή φορούσε πολιτικά ρούχα. Διασκέδασε σε νυχτερινό κέντρο του Κολωνακίου. Εκεί πέρα, λοιπόν, μετά βρέθηκε σε ένα γνωστό μαγαζί για φαγητό, έτσι, του Κολωνακίου. Τα πούμε συγκεκριμένα, μιλάμε, έγινε σε ένα πολύ γνωστό φούρνο. Μπράβο. Εκεί της περιοχής που κρατάει το 24ωρο. Είναι 24ωρο που όταν φεύγουν οι πολλοί θαμώνες από τα ποτάδικα, πηγαίνουν εκεί πέρα για να φάνε κανένα σουντουιτσάκι. Εκεί λοιπόν πήγε και ο υπαστυνόμος. Πήγε ο συγκεκριμένος υπαστυνόμος. Για σάντουιτς πήγε, αλλά άλλο έγινε. Πες μας, σε παρακαλώ. Είδε μια όμορφη νεαρή κοπέλα, επιχείρησε να την φλερτάρει. Η κοπέλα δεν ενέδωσε στο φλερ του. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και αυτόπτες μάρτυρες, επιχείρησε να την θοπεύσει. Μισό λεπτάκι. Πάει ο υπαστυνόμος για να πάρει σάντουιτς και αντί για σάντουιτς βλέπει δυο όμορφα κορίτσια και πάει και ορμαεί. Έτσι. Έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες ότι θόπευσε την μία από τις δύο κοπέλες. Ναι. Η συγκεκριμένη κοπέλα αντέδρασε, χαστούκησε τον υπαστυνόμο. Και ένα γεύση στο χέρι της. Και τότε αυτός ξέσπασε, την χτύπησε, την έσβρωξε, με αποτέλεσμα η κοπέλα να πέσει κάτω, να βρεθεί στο έδαφος. Καταλαβαίνουμε ότι η σωματική δύναμη που έχει ένας άντρας είναι μεγαλύτερη από μια κοπέλα. Εκείνη τη στιγμή ο άντρας, ο υπαστυνόμος, έφυγε, τράπηκε σε φυγή, σαν να μην συνέβη τίποτα. Τότε κάποιοι που είδαν το περιστατικό τον σταμάτησαν, υπήρξε μια διένεξη, έντονη διένεξη. Ήρθε η αστυνομία, συνέλαβε τον υπαστυνόμο και οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Αξίζει να πούμε ότι μήνυση κατέθεσε και ο υπαστυνόμος σε βάρος της κοπέλας, κατηγορώντας την ότι όλα αυτά που λέει είναι ψέματα και ότι δεν συνέβη ποτέ. Θεωρώ ότι δεν συνέβησαν ποτέ όλα αυτά τα γεγονότα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή λέει ο αστυνομικός ότι ούτε τις όρμηξα σεξουαλικά μέσα στο γνωστό φούρνο του Κολωνακίου. Ούτε την χτύπησα, ούτε έγινε κάτι περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το συγκεκριμένο μαγαζί, ο συγκεκριμένος φούρνος έχει κάμερες ασφαλείας. Όπου θα ελεγχθούν από την αστυνομία. Θα ελεγχθούν από την αστυνομία το τι έχει συμβεί και το τι δεν έχει συμβεί. Το εσωτερικό υποθέσεων είναι, να πούμε, που έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή, όσο οφείλει να κάνει. Και πράγματι είναι πολύ πολύ περίεργο. Θα δείξουν οι κάμερες τα πάντα. Αυτό λένε τουλάχιστον οι αστυνομικοί. Αν το εσωτερικό υποθέσεων, κάτι θα γίνει. Γιατί... Άρα δηλαδή, αυτό το οποίο καταγγέλλεται είναι, ξαναλέμε, πηγαίνει, φεύγει από το γνωστό κλαμπ ο υπαστυνόμος. Πάει μέσα, υποτίθεται, για να παραγγείλει κάτι να φάει. Βλέπει τα κορίτσια, επιτίθεται σεξουαλικά στα κορίτσια, φοπεύοντας τη μία. Αντιδρά το κορίτσι, το χαστουκίζει, εκείνος εισπρώχνει, τη χτυπάει, φεύγει και τον τσακώνουν πολίτες λίγο πιο κάτω στον δρόμο. Έχει όπου έφαγε και ξύλο, ισχύει αυτό. Ναι, ισχύει αυτό. Όπου πολίτες εξαγριωμένοι, βλέποντάς τον να χτυπάει μία γυναίκα, να χτυπάει το κορίτσι μέσα στο φούρνο, πολίτες τον σταματούν, αντιστέκεται εκείνος στους πολίτες και οι πολίτες τον χτυπούν μέχρι να έρθει η αστυνομία για το να κινητοποιήσουν. Μπράβο. Τι θα δείξει το αλκοτέστ, γιατί του έγινε αλκοτέστ. Περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει το ναρκοτέστ και το αλκοτέστ που του έχει γίνει, διότι είναι πραγματικά εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετο το τι λέει η κοπέλα με το τι λέει ο ίδιος για να φτάσουν σήμερα στα δικαστήρια. Συγγνώμη, δεν φυσάμε στο αλκοτέστ. Σε ένα λεπτό μας βγάζει τι γίνεται. Συγκεκριμένου, πόσες μέρες θα έρθει για μεταλλοτές. Κοίταξε, γίνεται. Εντάξει, με το αίμα, για να δούνε και για ναρκωτικές ουσίες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δηλαδή το φύσα, το μπαλονάκι που λέμε για να δούμε σε τρία λεπτά. Είναι η εξέταση, η τοξικολογική ακριβώς. Η τοξικολογική εξετάσεις. Εάν ισχυρίστηκε όλα αυτά που ισχυρίστηκε η κοπελιά και έκανε κατευθείαν τη μήνυση, είναι όλα αυτά που λες, αγαπητέ κύριε Τζίφα. Είναι μέσα στα πλαίσια της αγωγής. Δηλαδή πρέπει πρώτα να γίνουν αυτά, γιατί όπως είπες και εσύ, από κλαμπ έφυγε και αυτά δεν βρίσκονται αν δεν γίνουν αιματολογικές εξετάσεις. Γι' αυτό θα δοθεί. Δεν καλέσανε βέβαια την τροχέα. Και αυτό πρέπει να, αφού είναι, έκανε μήνυση, και η κοπέλα πρέπει να εξεταστεί. Αξίζει να πούμε ότι στο αυτόφορο πήγαν και τα τρία άτομα. Δηλαδή ακριβώς και ο υπαστυνόμος,
Και η κοπέλα που κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό και οι φίλοι της. Ξέρουμε αν δόθηκε ρητή δικάσιμο ή αν το αυτόφορο έβγαλε αποτέλεσμα. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, όχι. Συνήθως παίρνουν αναβολή. Αυτό πήγα να πω. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνει αναβολή. Ρητή δικάσιμο για να δουν τις κάμερες πρώτα απ' όλα. Τι γίνεται. Άμα και οι αστυνόμοι δέρνουν τον κόσμο. Την άπομη. Αν δεν ξέρουν, μάλλον να πείτε. Για σεξουαλική επίθεση. Για σεξουαλικό έγκλημα κιόλα. Γιατί για το άλλο ξέρουμε, αλλά έχουμε τα μάτια να μας δέρνουν. Δεν μπορεί να πίνουμε ένα μπουκάλι και να φεύγουμε και αυτό. Όποια γυαλί στο μάτι. Μια τώρα και που μίλησες για μάτια και για επιθέσεις, θα πούμε ότι σήμερα και αύριο θα συζητηθεί στις επιτροπές.